Η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων, αλλά κυρίως των νοσηλιών στα νοσοκομεία της Βόρειου Ελλάδος και της Θεσσαλίας, σημαίνουν συναγερμό. Ο χειμώνας προμηνύεται δύσκολος, όπως προανήγγειλε ο Σωτήρης Τσιόδρας. Το συμμερίζομαι. Νομίζω ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ήδη πει. Τρεις στους 10 ασθενείς στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και αυξανόμενη ροή στις εισαγωγές εντείνει την ανησυχία, ένωψη μάλιστα του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου και της διεξαγωγής των παρελάσεων στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα πραγματοποιήθηκε πρόβα με οχήματα στρατιωτικά και σωμάτων ασφαλείας στην οδό Θεσσαλονίκης Μουντανιών. Το επικεφθήνει όμως. Με κόσμο είναι σχεδόν αυτοκτονικό. Για στη Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα. Οι εμβολιασμοί έχουν παγώσει. Οι 9 από τις 16 περιοχές όπου η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 50% βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Και παρότι η κυβέρνηση εξορκίζει το ενδεχόμενο νέων περιοριστικών μέτρων, πλέον προσωπικά κουράστηκα. Δεν θέλεις γίνει εμβολιαστής. Μη σώσεις. Το κράτος δεν θα κλείσει. Επιστήμονες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο επαναφοράς του lockdown. Τα lockdown μπορεί να γίνουν αναγκαία πάλι. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης τα κάνουν. Δεν είναι βλάκες. Επίθεση στο Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος κατά την επανεμφάνισή του επεσήμανε πως χάρη στον εμβολιασμό αποτράπηκαν χιλιάδες θάνατοι, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης με τον Υπουργό Υγείας να απαντά στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο Σωτήρης ο Τσιόδρας να κρατήσει φανάρι στον Μητσοτάκη. Με μαθηματικές αλχημίες ελεηνής μορφής, προσπαθεί να μας πείσει ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι με τους 15.500 νεκρούς, επειδή γλιτώσαμε 8.500. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, Σωτήρη Τσιόδρα, για αυτά που είπες. Ο κ. Πολάκης επανήλθε στον αντιεμβολιαστικό ίστρο, αγνοώντας τα επιστημονικά δεδομένα και αποδεικνύοντας ότι είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ για να χαϊδεύει το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Την ίδια ώρα, οι υγειονομικοί που αντιτίθεται μεταξύ άλλων στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς βγήκαν ξανά στους δρόμους, ενώ η Επιτροπή Εμβολιασμών αναμένεται σύντομα να ανάψει πράσινο φως για τρίτη δόση και για τους κάτω των 50 ετών.